Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1937 γεννήθηκε στην Αθήνα, στο Παγκράτη, ο Γιάννης Γκόγκλης. Η μητέρα του την Άνδρο και ο πατέρας του από τα Αλάτσατα της Μικράς Ασίας. Τον έχασε στο αλβανικό μέτωπο όταν ήταν 4. Η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε τον Περικλή Καλαθάκη, τον άνθρωπο που μεγάλωσε τον Γιάννη Βόγλη, σαν να ήταν δικό του παιδί. Τον άνθρωπο που ο Γιάννης Βόγλης έλεγε πως του οφείλει την αγάπη για τη γνώση και για τους ανθρώπους. Όταν φοιτούσε στο νυχτερινό σχολείο, ο κύριος Κοφινάς, φιλόλογος, πήγε τους μαθητές του στο Ηρώδειο για να δουν τον Μάνο Κατράκη να παίζει Προμηθέα Δεσμότη. Ο Γιάννης Βόγλης θυμάται πως ξέκοψε από τους συμμαθητές του, κατέβηκε στο κάτω διάζωμα, παρακολούθησε την παράσταση μαγεμένος και στο τέλος είπε στον εαυτό του και αργότερα στον καθηγητή του πως αυτό είναι που θέλει να κάνει στη ζωή του. Και το έκανε. Σπούδασε στη σχολή του Πέλου Κατσέλη και έπαιξε ως τελειόφυτος αριστούχος την πρώτη του θεατρική παράσταση στο Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν. Είναι 1961 και ο Γιάννης Βόγλης κλείνει τα 24. Την επόμενη χρονιά, το 1962, θα συμμετέχει στους Όρνηθες όταν παρουσιάζονται στο Παρίσι και βραβεύονται. Και μετά θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Ροντήρη και θα γυρίσει ολόκληρο τον κόσμο με τις παραστάσεις του Πειραϊκού Θεάτρου. Ύστερα έρχεται ο κινηματογράφος. Ο Βασίλης Γεωργιάδης θα τον επιλέξει για να παίξει στην ταινία του «Το χώμα βάφτηκε κόκκινο» και μετά, κάτω από τον ήλιο της Άνδρου, θα είναι ο βοσκός που θα τρέχει πίσω από την Αν Λόμπεργκ για να της δώσει αμύγδαλα. Έκτοτε, ο Γιάννης Βόγλης δεν θα σταματήσει στιγμή. Υπήρξε βασικός στέλεχος στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, με τον Καλλιτεχνικό Οργανισμό Ανατολή ανέβασε σημαντικές παραστάσεις με διεθνή επιτυχία, έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΘΑΛ και του Θεάτρου Σκάλα, ανέλαβε τα ενία στο Διπεθέ Πάτρας. Παρόλα τα πάνω και τα κάτω και τις αναποδιές, έχω κάνει αυτό που ήθελα. Πάντα επεδίωκα και έκανα αυτό που ήθελα, αυτό που πίστευα. Και βγήκα δικαιωμένος, γιατί για μένα το μεγάλο κεφάλαιο που μπορεί να έχει ένας καλλιτέχνης είναι η εκτίμηση και η αγάπη του κόσμου. Και εγώ πιστεύω ότι ένας καλλιτέχνης μέσα από την πορεία του καταγράφει την ιστορία του και το αυλάκι που αφήνει πίσω του. Η αγάπη του κόσμου και η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση του κόσμου είναι αυτά που μου δίνουν το κουράγιο να συνεχίσω. Νιώθω ενεργός και δεν θα σταματήσω παρά μόνο εάν είμαι υποχρεωμένος να σταματήσω. Ο Γιάννης Βόγλης για 50 και πλέον χρόνια θα είναι και ενεργός πολίτης. Μαζί με τον Μίνο Βολανάκη θα πρωτοστατήσει στη μετατροπή των παλιών λατομείων σε θέατρα και έτσι θα γεννηθούν οι γιορτές των βράχων. Θα αναστηλώσει το σπίτι της Ισιδώρας Ντάνκαν στον Βύρονα, το οποίο θα λειτουργήσει ως σχολή χορού. Θα γίνει ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Μπάιρον για τον φιλελληνισμό και τον πολιτισμό. Όπως έλεγε ο ίδιος, θα είμαι παρόν όπου αλλού χρειάζομαι. Στην ιστοσελίδα TVXS και στην Κρυσταλία Πατούλη, ο Γιάννης Βόγλης το 2010 έλεγε «Μεγάλη σημασία έχει για μένα η ενότητα, να ενώσουμε τα χέρια και όλοι μαζί να βγούμε να διεκδικήσουμε, γιατί δεν θα μας χαρίσει κανένας τίποτα». Και στην εφημερίδα Το Βήμα και στον Γιάννη Ζομπουλάκη το 2015, ο Γιάννης Βόγλης θα πει «Όπου δεν υπάρχει η αχτίδα της ελπίδας, η γη και η ζωή ξεραίνονται. Τι άλλο μένει εκτός από την πίστη να ελπίζουμε για να αλλάξουμε τον κόσμο». Ακούσαμε τον Γιάννη Βόγλη από την εκπομπή του Άρη Σκιαδόπουλου Δρόμη που προβλήθηκε στην ΕΡΤ. Εμένα ο κόσμος μου είναι αυτός. Κι όποιος γουστάρει την πόρτα μου να ανοίξει και να μπει. Φως, ελπίδα, ουρανός. Εμένα ο τρόπος μου είναι αυτός. Κι όποιος φρέναρει ποτέ μη σώσει και να έρθει. Τέρμα τα διέξοδα, τέρμα τα διέξοδα. Εγώ βάζω τα έξοδα.
στόχος μου είναι αυτός κι όποιος τολμάει την τρέλα του να πάρει και να έρθει. Φως, ελπίδα, ουρανός, εμένα ο δρόμος μου είναι αυτός κι όποιος γερνάει τα νιάτα μας να πάρει για να δει. Θέρμα τα διέξοδα, θέρμα τα διέξοδα, εγώ βάζω